Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε? Γεια σου, Δημήτρη. Καλά. Πώς πάμε? Χθες πήγαμε πάρα πολύ καλά. Καζρί. Ο Καζρί. Ναι, ναι. Με το που το είδα τον γκολ, εσένα σκέφτηκα, από την αλήθεια. Μπράβο, Δημήτρη. Εντάξει. Τζάμπα γκολ, βέβαια. Η αλήθεια δεν βοήθησε. Στο τέλος της ημέρας, ναι. Αλλά εντάξει, και η Τινησία βγήκε το 1,5 και με τύχη η Πολωνία με το Σέζι να πιάνει το πέναλτι. Στο 37 έβγαλε το ημίχρονο χωρίς να χάσει, αλλά συνέχεια διαλύθηκε. Άδικη βέβαια πρόκληση τελείωσης της Πολωνίας. Αλλά βέβαια, περάσουν οι Μεξικανοί, ρε φίλε. Και εγώ αυτό λέω. Οι Μεξικανοί πρέπει να περάσουν. Έπρεπε, αλλά και εκείνοι, δηλαδή στο μάτι με την Αργεντινή, σπατάλησαν ένα παιχνίδι ολόκληρο. Δηλαδή και κάτι πήραν πολλές και δεν επιτεθήκαν καθόλου και δεν έβαλαν κάποιο γκολ. Και νομίζω ότι δεν κατάλαβαν κιόλας τι συμβαίνει, γιατί νομίζω ότι και να, που δέχτηκαν τον γκολ με Σαουδική Αραβία, πιστεύαν ότι θέλαν δύο γκολ, όχι νομίζω θέλαν ένα ξανά. Γι' αυτό έπρεπε να συνεχίσουν να πρεσάρουν. Ναι. Αλλά εντάξει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν περνάει πάντα ο καλύτερος, πιστεύω ότι η Πολωνία θα διαλυθεί από την Γαλλία. Αλλά εντάξει, δεν είχαμε βέβαια κάποια άλλη σοκαριστική έκπληξη χθες. Η Δανία την μία της ακολούθησε. Σήμερα έχουμε 4 ματσάκια. Πάμε νομίζω να δούμε σιγά σιγά. Ναι, ναι. Ξεκινάμε από το Καναδάς Μαρόκο. Νομίζω ότι το Μαρόκο δεν βρίσκω λόγο πώς θα χάσει από τον Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια ομάδα πάρα πολύ ευχάριστη να τη βλέπεις, αλλά το Μαρόκο κυνηγάει την πρωτιά, με νίκη παίρνει την πρωτιά. Ο Καναδάς έχει αποκλειστεί. Θα κάνει πολλές αλλαγές, να πάρουν χρόνο αυτοί που δεν έχουν πάρει. Δεν θα έχει νομιογένεια που έχει ο Καναδάς δηλαδή στα προηγούμενα παιχνίδια. Μάλλον θα κερδίσει το Μαρόκο. Σήμερα είναι και η καλύτερη ομάδα, ναι, του Καναδά. Εδώ που τα λέμε, ναι. Το διπλό στον 90 το βρίσκουμε. Είναι μια πολύ καλή τιμή. Για το Μαρόκο, το οποίο βγαίνει πρώτο και καθαρίζει την, και δεν ενδιαφέρει τι γίνεται στο παιχνίδι. Το οποίο έχει και εκείνη το ενδιαφέρον, να πω την αλήθεια, με αυτά που γίνονται και στο Βέλγιο. Αλλά καταλήγουμε στο Μαρόκο, στο διπλό του Μαρόκο. Νομίζω ότι θα το πάρει το παιχνίδι και θα προχωρήσει συνέχεια ο Καναδάς. Θα αποχαιρετήσει με 0 βαθμούς τον όμιλο. Στο Κροατία-Βέλγιο βλέπω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από ειδικά, και είναι το να τερματίσει το Βέλγιο στον αγώνα με τις, να έχει τις πιο πολλές κάρτες, τις κίτρινες κάρτες. Αυτό προσφέρεται στο 2.45. Ο λόγος είναι ότι το Βέλγιο είναι μια κατάσταση πολύ περίεργη. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα τα βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο σήμερα στους Κροάτες. Θα παίξουν ξύλο όχι επειδή είναι τακτική τους έτσι, αλλά επειδή έχουν τα προβλήματά τους, θα ξεσπάσουν τον αντίπαλο. Και πολύ πιθανόν και να χάσουν, αλλά επειδή είναι το Βέλγιο και επειδή έχει δύο τέσσερις παίκτες οι οποίοι μπορούν να βάλουν ένα γκολ και μετά να αλλάξουν λίγο τη ροή του παιχνίδι, πιστεύω ότι θα πάρουν πολλές κάρτες σήμερα οι Βέλγοι. Θα έχουν νέρβα δηλαδή, θα έχουν νεύρα. Ναι. Αυτό βλέπω, γιατί κιόλας δεν ξέρω αν είδατε, ο Λουκάκου βγήκε και είπε ότι ναι, δεν συμπαθεί τους παίκτες, ό,τι να είναι στο Βέλγιο. Έχουν θέματα. Αλλά οι Κροάτες είναι λίγο soft. Τα έδειξαν στο μάτς με τους δύο παιχνίδια, δεν ήταν πάρα πολύ. Έτσι θα μαρκάρει μετά, το λίγο πιο soft από τον αντίπαλο. Ναι. Σήμερα λοιπόν βλέπω το Βέλγιο να έχει πιο πολλές κάρτες στο 2.45. Τα βραδινά παιχνίδια, αυτό που θα πω μπορεί να ακουστεί λίγο παράξενο, θα πει τι λέει αυτός τώρα, αλλά η Γερμανία σήμερα δεν πιστεύω ότι θα έχει τόσο εύκολο έργο όσο δείχνει. Ναι, μεν η Κωνσταρίκα θα έχει αυτά τα τέρματα. Ναι, μεν είναι μια ομάδα που δεν είναι ιδιαίτερη υπολογίσιμη, αλλά η Γερμανία κόντρα σε μια στις μαζικές άμυνες έχει προβλήματα. Ναι. Πάντα. Και επειδή δεν έχει και φόρ, ο Φούλκρουκ δεν παίζει βασικός. Θα παίξει μάλλον με τον Μίλλερ στην κορυφή της επίθεσης. Και οι Κωνσταρικανοί, επειδή έχουν δύο-τρία ψηλά κορμιά πίσω, θα προσαρμοστούν πιστεύω πάνω στην επίθεση των Γερμανών. Οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν να επικρατήσουν επιβλητικά σε παιχνίδι μεγάλης διοργάνωσης από το 2014 το 7-1 με την Βραζιλία. Από τότε δεν έχουν βάλει 4 γκολ σε μάτς ξανά. Εντάξει, με τους Πορτογάλους βάλανε, αλλά το 4-2 ήταν ανοιχτό μάτι και μπήκανε στη ροή του αγώνα. Δεν μπήκανε επειδή οι Γερμανοί έκαναν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Γερμανία σήμερα λοιπόν πιστεύω ότι θα κερδίσει την μεν, αλλά δεν θα βάλει 4 τέρματα. Δηλαδή το under 3,5 στο 1,90 νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή του παιχνίδι. Η Κωνσταρίκα δεν πιστεύω ότι θα σκοράρει, εντάξει. Αλλά θα έχει θέμα πιστεύω η Γερμανία. Χωρίς φόρ κλασικό είναι θέμα. Και εντάξει, και ο Φούλκροκ δεν είναι και ο φοβερός φόρ, δεν είναι ο Κλόζε. Ο Παστέλωνε, ας πούμε, ένα-δύο γκολ. Είναι ένας φόρτο χαμηλής δυναμικής. Έβαλε ένα γκολ με την Ισπανία που είχε χαλαρώσει, αλλά οι Κωνσταρικανοί θα παίξουν και ξύλο σήμερα και ο Νάβας μπορεί να βγάζει τα άπιαστα, τον έχουμε δει εξάλλου. Οπότε εκεί θα καταλήξουμε. Και στο άλλο μάτς, στο Ιαπωνία-Ισπανία,
θα πάμε με τον γκολ του Αλβάρο Μωράτα και τη νίκη των Ισπανών στο 2.70. Οι Ισπανοί πιστεύω θα κερδίσουν για να μην... Δεν θα κάνουν αυτά που λένε, θα διαλέξουν αντίπαλο κτλ. Θα κερδίσουν. Δεν ξέρω και η καλύτερη του Κροατία είναι και το Βέλγιο είναι. Σε περίπτωση που βγει δεύτερη μία από τις δύο ομάδες. Και ο Μωράτα πιστεύω ότι σε μια ανοιχτή άμυνα που σαν και αυτό των Ιαπώνων θα βρει ένα γκολ, έχει βρει ήδη δύο. Ο Μωράτα και κόντρα στην Κωνσταντινίδη και κόντρα στην Γερμανία, νομίζω ότι θα τα κάνει τρία σήμερα. Οπότε κλείνουμε αυτό στο 2.70. Τώρα κάτι άλλο δεν υπάρχει από σκόρερ, γιατί είναι και στο Κροατία-Βέλγιο υπάρχει μια πολυφωνία και στη Γερμανία βέβαια και στο Μαρόκο. Το Μαρόκο το οποίο μπορεί να βάλει ο Νεσίρι, μπορεί είναι και ο Χακίμ από πίσω, είναι πολύ οι παίχτες καλοί, οπότε δεν υπάρχει όπως ο Καδρή χθες ένας έτσι σίγουρος συσσαγωγικά παίχτης. Οπότε θα πάμε με αυτά τα τέσσερα. Μάλιστα. Σαν επιλογή σήμερα. Μία για κάθε παιχνίδι έχουμε. Έχουμε για όλα τα γούστα. Δηλαδή εντάξει, για απόγευμα και βράδυ. Δεν είναι ότι θα βαρεθούμε. Έχει ψωμί. Ακριβώς. Ωραία. Και φυσικά εδώ να υπενθυμίσουμε πως η Fonbet στο Παγκόσμιο 22 είναι μαζί μας. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλό σου μεσημέρι.